Χθες, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν της Παναγίας. Η Παναγία εικονίστρια στη Σκιάθων Υπολίουχος του νησιού, όπου γίνεται μια λιτανία κάθε χρόνο. Μεγάλη γιορτή. Πολύ μεγάλη γιορτή. Ποιο ήταν εκεί? Ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Πήγε στη Σκιάθο. Πήγε στη Σκιάθο, ο οποίος τήρησε το έθιμο με τις μπαλωθιές. Θα τον δούμε εδώ, κοιτάξτε. Είναι από χθες αυτά. Είναι χθες αυτά. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος στη Σκιάθο ρίχνει μπαλωθιές. Έτσι ξεκινάει το έθιμο για την Παναγία, για την τιμή της Παναγίας της εικονίστριας στη Σκιάθο. Ο Γιώργος, όπως βλέπετε, είναι εξυπόλυτος, παλιά του τέχνη κόσκινο. Γιατί όμως, και θα δούμε τώρα και μία φωτογραφία. Να δούμε τη φωτογραφία όπου είναι εξυπόλυτος, παιδιά. Έκανε τη λιτανία από το μοναστήρι προς το κέντρο της πόλης. Ξυπόλυτος. Πρέπει να γίνεται έτσι. Τρεις ώρες περπάτημα. Είναι το τάμα του. Είναι το τάμα του να πηγαίνει εξυπόλυτος από το μοναστήρι προς την πόλη. Παιδιά, είναι τρεις ώρες περπάτημα. Πηγαίνει όλο το νησί. Είναι όλο το νησί και με κρύο. Και ξυπόλυτος ο Γιώργος. Το κάνει κάθε χρόνο. Και χθες, ενώ ήταν στην Αθήνα, έφυγε να πάει στη Σκιάθο για να τιμήσει την Παναγία, γιατί ήθελε να είναι εκεί για να εκπληρώσει το τάμα του που κάνει κάθε χρόνο. Εδώ δίπλα του είναι η μητέρα του. Όχι, είναι μια κάτοικος Σκιάθου και προφανώς θαυμαστριά του και αυτή που βγαίνουν φωτογραφία. Μπράβο του που πήγε. Το κάνει και παλιότερα ή τώρα? Όχι, είναι έθιμο κάθε χρόνο το κάνει. Αλλά το κάνει ο ίδιος ο Γιώργος. Το κάνουν και άλλοι. Ορίστε. Το κάνουν και άλλοι. Ναι, ναι, και μόνο ο Γιώργος το κάνει Σκιάθου. Είναι παιδί που είναι πάρα πολύ πιστό, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι πηγαίνει και στο Άγιον Όρος. Έχει δωρήσει και την εικόνα στην Παναγία την Ευαγγελίστρια στη Σκιάθο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιστό και το έδειξε και στο παιχνίδι, έτσι, που είχε κατακριθεί κιόλας. Άρα υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό. Γιατί θυμάστε που είχε σχολιαστεί ότι έκανε το σταυρό του, ότι έβαλε την κάμερα και τέτοια. Βλέπει όμως να είμαστε αντικειμενικοί ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και υπήρχε προφανώς που δεν την γνωρίζαμε, γιατί δεν ήταν γνωστό τότε όταν δούλευε δεν ξέρω πού. Στη Σκιάθο και ζούσε πριν από το παιχνίδι. Αλλά βλέπεις ότι είναι κομμάτι τη ζωή του. Είναι καλό γιατί τηρεί τα έθιμα, ρε παιδί μου. Έχουμε μια και τα εσύ δεν έχεις πάρει ποτέ μέρος. Δυστυχώς δεν έχω βρεθεί 21 Νοεμβρίου ποτέ σε κάθε. Αλλιώς ζητούσες να. Αλλιώς θα έρθει. Πρέπει να πάρει άδεια να πας μαζί με τον Ντάνο.